Και είναι η ώρα για να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Φιλοξενούμε σήμερα στο Happy Hour τον ηθοποιό Δημήτρη Γκουτζαμάνη. Ουψ, έφυγαν και τα ακουστικά. Χαίρετε. Γεια σου Δημήτρη. Περίμενε να το βάλω. Δίνουμε χέρι και αγώνα. Καλά, κάνουμε τις αγωνιές ακόμα και μετά ακόμα βλέπουμε. Πρόσχε. Φεύγουν όλα. Ακουστικά, μικρόφωνα. Τι γίνεσαι. Καλώς ήρθες στο Happy Hour. Καλώς σας βρήκα. Καλώς μας βρήκες. Προηγουμένως όταν με είδες, μου είπες που είχα τα σκονάκια μου όλα. Είχα το βιογραφικό σου ολόκληρο εδώ. Γιατί δεν είναι και μικρό, η αλήθεια είναι. Πολλές παραστάσεις, πολλές παραγωγές, τηλεοπτικές, κινηματογράφο. Ούκο λίγα. Ούκο λίγα. Καταρχάς, ας πούμε για την αφορμή με την οποία είσαι εδώ. Η αφορμή με την οποία σε καλέσαμε είναι η μικρή μας πόλη, η παραγωγή του ΘΟΚ, η οποία επιστρέφει στις 9 Ιουνίου στο αμφιθέατρο Μακαρίου του Τρίτου στην Λευκοσία. Στη σχολή Τυφλών. Στη σχολή Τυφλών. Ναι, ναι. Στην οποία συμμετέχεις σε αυτή την παράσταση. Φιλοξενήσαμε στο παρελθόν, όταν γινόντουσαν οι παραστάσεις στα χωριά, την Μαρίνα και λίγο. Τη Μαρίνα τη Μανδρή και λίγο πριν σταματήσουν οι παραστάσεις στην Ηλιάνα την Κάκουρα. Λίγο πριν, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ευκαιρία λοιπόν να ξαναθυμηθούμε αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Ναι. Πρόκειται για ένα έργο του Thornton Wilder. Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για την καθημερινή ζωή, για τα απλά πράγματα, για αυτό που ζούμε γενικά ως άνθρωποι και λέμε ότι αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Αυτό που έχει τη μαγεία σε αυτό το έργο είναι ότι σου δίνει ένα νόημα ότι τελικά το καθημερινό δεν είναι τόσο άσχημο και τόσο κακό όσο κάτι σημαντικό, όσο μια ηρωική πράξη. Είναι η αλήθεια και η ουσία που έχεις να ζήσεις. Έχει κωμωδία, έχει δράμα, είναι η ζωή. Είναι πάρα πολύ γλυκιά παράσταση, πάρα πολύ όμορφο έργο και η Αλεξία Παπαλαζάρου που έχει κάνει τη σκηνοθεσία μας νομίζω έχει προσεγγίσει πολύ όμορφα αυτή την ιστορία. Και με μια υπέροχη μουσική επένδυση από τον Κώστα Κακογιάννη. Κώστα Κακογιάννη και στίχους του Πάμπου του Κουζάλη, ναι. Οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και πρόκειται για μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Δηλαδή, προσωπικά είναι από τις αγαπημένες μου. Βεβαίως, στο πρόγραμμα, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι στις αρχές, δεν ήταν η παράσταση αυτή να δοθεί στο αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών. Ήταν να γυρίσετε και να κάνετε περιοδία σε διάφορους χώρους. Έτσι ήταν αρχικά δομημένη. Οπότε, ναι, τώρα, για κλειστούς χώρους. Ναι, ήταν για κλειστούς χώρους. Αλλά υπό τις συνθήκες είναι μια μορφή επανεκκίνησης. Ξέρεις κάτι, η συγκεκριμένη παράσταση, μάλιστα και από τον συγγραφέα, θέλει να παίζεται χωρίς σκηνικά. Ναι. Προφανώς υπάρχουν και αντικείμενα και κάποια μικρά σκηνικά υπάρχουν. Είναι μια παράσταση Lego, λίγο εύκολη, ρε παιδί μου, εύπλαστη. Οπότε, εφόσον ήταν παράσταση περιοδίας, το να πας να παίξεις σε ένα ανοιχτό θέατρο όπως είναι τώρα στη Σχολή Τυφλών ή αύριο μεθαύριο κάπου στη Λεμεσό, προσωπικά δεν γνωρίζω καλά ναι, τα θέατρα ναι. της Κύπρου. Αλλά μπορεί να πάει παντού και με μικρές προσαρμογές. Οπότε ήταν μια πολύ καλή κίνηση από το ΘΟΚ να επανεκκινήσει το ρεπερτόριό του με αυτή τη δουλειά, εφόσον είναι και έτοιμη. Ναι. Και για εσάς είναι βεβαίως μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Τελείως. Διότι και προχθές το έλεγα στο μονόλογο μου για το ότι ξεκινάνε. Είχαμε δει τις πρώτες φωτογραφίες από τις πρόβες που ξεκινήσατε. Και ήταν λίγο όλο αυτό, ξέρεις, όπως ήσασταν ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος παρακεί. Είναι λίγο, νομίζω, διαφορετικό από οποιαδήποτε ίσως άλλη παράσταση έχεις παίξει. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ένα πείραμα. Δεν ξέρω τι θα βγει και τι θα είναι, να σου πω την αλήθεια. Είναι πρωτόγνωρο και για μένα και κάθομαι και παρατηρώ. Όπως παρατηρώ το τι θα συμβεί γενικά με αυτή την ιστορία του κορονοϊού στη δουλειά μας, στην κοινωνία μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω, σε όλα. Έτσι και στην συγκεκριμένη παράσταση. Δεν γνωρίζω τι θα βγει ακριβώς. Μακάρι να μπορέσει να επικοινωνήσει η ουσία του έργου και ο θεατής να δει πραγματικά μια ζωντανή, αληθινή παράσταση. Η παράσταση είναι μια συνάντηση του ηθοποιού με τον θεατή και με τους συναδέλφους του. Προσωπικά είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει και να αγκαλιάζω και να φιλάω και να αγγίζω και να έρχομαι κοντά. Με ενοχλεί η μάσκα, με ενοχλούν τα αποστηρωτικά, με ενοχλεί εμένα αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, λοιμοξιολόγος δεν είμαι, ναι. Οπότε πρέπει να ακολουθήσω όλες αυτές τις οδηγίες που υπάρχουν. Να πω ότι για την παράσταση αυτή, να πω στους φίλους δηλαδή που ενδεχομένως να θέλουν να δουν, και εγώ συνιστώ να πάτε, να ψάξετε, να βρείτε και να πάτε, θα είναι μόνο με προαγορά εισιτηρίων, γιατί στη Σχολή Τυφλών ειδικά πάρα πολλοί κόσμος πάει και παίρνει εισιτήρια τελευταία στιγμή. Θα είναι πολύ λίγες οι θέσεις σε σχέση με τη χωρητικότητα του θεάτρου, λόγω των μέτρων
προστασίας και ασφάλειας που συστήνουν οι ειδικοί. Οπότε σας το λέω να το ξέρετε ότι δεν θα υπάρχουν εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου. Όσοι ενδιαφέρεστε, να κάνετε την προαγορά σας. Από την ερχόμενη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, 9, 10, 11. Τρεις παραστάσεις νομίζω είναι. Τρεις παραστάσεις. Ναι, 9, 10, 11. Λοιπόν, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, στο Αμφιθέατρο του Μακαρίου Τρίτου, στη Σχολή Τυφλών. Για να πούμε έτσι και λίγα πράγματα για σένα, βρε Δημήτρη, γιατί εγώ. Η αλήθεια είναι ότι από όταν σε είχα δει και στο δωματωμένο γάμο στο θέατρο 1, είχα πει ότι, okay, με κάποια ευκαιρία πρέπει να κανονίσουμε να έρθει. Πάνω εκεί που ήταν να έρθει η ευκαιρία, μας βρήκε ο κορονοϊός. Τώρα να που ξαναβρέθηκε η ευκαιρία. Γιατί είσαι και εσύ έτσι από και πάνω από τις περιοχές τις δικές μου. Τις δικές μας, ναι. Τις δικές μας επάνω, από την Έδεσα, ναι. Έδεσα, ναι, Εδεσαίος. Μακεδονία. Μακεδονία. Σπούδασες στο Κουθουβέ. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ναι, όσον αφορά τα θεατρικά μου. Τα θεατρικά, γιατί έκανες και παιδαγωγικό. Ναι, ναι, παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό στη διδακτική της ιστορίας με την Μαρία Τηρεπούση, πάλι. Ναι. Το πρώτα έκανες τις σπουδές παιδαγωγικό ή πρώτα το Κουθουβέ ή τα έκανες παράλληλα. Λοιπόν, πρώτα έκανα τις σπουδές του παιδαγωγικού. Απλώς έχει πλάκα γιατί εγώ όταν ήταν να πούμε. Τι θέλουμε να σπουδάσουμε, ναι, με τους δικούς μας, που κάνουμε το μηχανογραφικό. Και λέω, θέλω να γίνω ηθοποιός. Ναι, οι γονείς μου κάνουν κάτι σοβαρά και κάτω παράλληλα. Ναι. Λέω, εντάξει, οκ, okay, θα παιδαγωγικό. Δάσκαλοι οι γονείς μου, οπότε τον ήξερα. Οπότε, το χώρο. Ναι, ναι. Ναι. Και περνάω στο παιδαγωγικό και τους λέω, ωραία, τώρα πέρασα στο παιδαγωγικό. Θέλω να κάνω όμως και θέατρο. Λέει, βρες λεφτά και κάνε. Η απάντηση των γονιών. Εντάξει, ευτυχώς το κρατικό είναι με υποτροφία ούτως ή άλλως, είναι δωρεάν η φοίτηση. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση μετά να μην το κάνω, ναι, ούτως ή άλλως, ό,τι και να ήταν. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να γίνεις ηθοποιός, δηλαδή που σε τραβούσε εκεί? Ξέρεις τι, μου έχουν ξανακάνει αυτή την ερώτηση και η απάντηση είναι ίδια και τώρα θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Ένα βασικός λόγος που θέλω να είμαι ηθοποιός είναι γιατί φοβάμαι το θάνατο. Και μέσα από την προσέγγιση ενός ρόλου είναι σαν να προσεγγίζεις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς σου, της εμπειρίας σου, σαν να ζεις περισσότερα πράγματα. Αυτό είναι που με εγωιτεύει πρωτίστως. Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω, το οποίο το έχω συνειδητοποιήσει πλέον, είναι η επαφή. Η επαφή με το κοινό και η επαφή με τους συνεργάτες μου. Αυτό το ταξίδι που γίνεται είναι μαγικό. Σε αυτή τη διαδρομή, που δεν είναι μικρή, η αλήθεια είναι ότι έχεις πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια σιγά-σιγά, ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή, λοιπόν, που έχεις περάσει από πολλές παραγωγές, από πολλά θέατρα, εξακολουθείς να είσαι με τον ίδιο ενθουσιασμό σε αυτό το χώρο όπως ήταν όταν έλεγες ότι ναι, θα πάω, ας πούμε, να γίνω δάσκαλος και λοιπά, που θέλουν και οι γονείς ή για να τα έχουμε καλά, αλλά θα γίνω και ηθοποιός γιατί το θέλω, γιατί το γουστάρω, γιατί με ενθουσιάζει. Εξακολουθεί να με τον ίδιο ενθουσιασμό ή έχει καταλαγιάσει αυτό? Κοίτα, προφανώς από μυθοποιείς τα πράγματα και τις καταστάσεις. Παλιότερα σε ένοιαζε απλά να βγεις στη σκηνή, να παίξεις, να κάνεις, να προσεγγίσεις, να ερμηνεύσεις και αυτά. Τώρα θες να υπάρχουν και κάποιες συνθήκες. Δηλαδή πλέον το να πεις ότι θα πάω να παίξω και ας μην πληρωθώ και δεν με νοιάζει και όλο αυτό δεν ισχύει. Αλλά παρόλα αυτά, άμα χάσεις τη μαγεία που υπάρχει στο επάγγελμα αυτό, νομίζω έχεις χάσει το στοίχημα. Ερχόμενος στην Κύπρο, τι περίμενες ότι θα βρεις σε ό,τι αφορά την θεατρική παραγωγή? Γενικώς στην καλλιτεχνική υποδομή. Και πόσο διαφορετικά τελικά είναι τα πράγματα σε σχέση με την Ελλάδα? Ή τα βρήκες εσύ διαφορετικά? Δεν είναι ιδιαίτερα διαφορετικά. Είναι παρόμοιες οι συνθήκες. Ανάλογα στην παραγωγή που είσαι, αν θα σου πληρώσουν τις πρόβες ή όχι. Εξαρτάται δηλαδή από τις συνθήκες. Έκανα πολύ ωραίες δουλειές φέτος στην Κύπρο. Δεν περίμενα κάτι συγκεκριμένες και αλλιώς είχα έρθει για δικούς μου λόγους στην Κύπρο. Αλλά επαγγελματικά μου άρεσε. Η χρονιά που πέρασε μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανα πολύ όμορφα πράγματα. Δηλαδή και ο Ματωμένος Γάμος και η μικρή μας πόλη και κάτι τηλεοπτικά guest που έκανα στις 8 λέξεις και στη Γαλάτια. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η χρονιά φέτος. Άρα η μέχρι στιγμή η παρουσία σου στην Κύπρο έχει θετικό πρόσημο. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. 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 Ισχύει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού ή είσαι με κάποια. Ξέρεις ότι, okay, θα κάτσω ένα 2-3 χρόνια και μετά βλέπουμε. Όχι, δεν έχω κανένα πλάνο. Έτσι κι αλλιώς, να σου πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μια οικογένεια. Δεν νιώθω διαφορετικά. Είτε κάνεις δουλειά στην Αθήνα,
είτε στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό για παράδειγμα, είτε στη Λευκωσία, στο ΘΟΚ, είτε οτιδήποτε, είναι ένα αεροπλάνο, μία ώρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δύο ώρες με το ζόρι, Λάρνακα-Αθήνα. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, επειδή και εγώ από τη Θεσσαλονίκη που ξεκίνησα, έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι και στο Κουθουβέ, που το ήξερα και από όταν ήμουνα εκείνα τα χρόνια τέλος πάντων. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι για τους ηθοποιούς του κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος, οι καταστάσεις και οι συνθήκες είναι περιορισμένες. Δηλαδή, είναι οι παραστάσεις εκεί. Ναι, ναι, ισχύει. Ναι. Είναι το κρατικό. Το κρατικό. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήμουν Θεσσαλονίκη γύρω στα 10 χρόνια, όπου σπούδασα στο παιδαγωγικό, στο κρατικό, δούλεψα και στο κρατικό και ένιωσα ότι υπάρχει ένα όριο, ναι. ένα πικ, το έχεις φτάσει κατά κάποιο τρόπο. Προφανώς έχεις να παίξεις και άλλους ρόλους και άλλα πράγματα, αλλά ένιωθα ότι ήθελα να κάνω το βήμα να αλλάξω. Κάπου ένιωσα ότι ήμουν σημειωτών στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό κατέβηκα στην Αθήνα. Με σίγουρη δουλειά ή ρισκάροντας? Το θέμα είναι διτό. Με ποια έννοια? Ότι είχα κλείσει μια δουλειά να είμαι με την Παναγιώτα Βλαντή ως πρώτη δουλειά στην Αθήνα, στα Χάρτινα Λουλούδια του Έγκον Βολφ, στο θέατρο Χώρα. Ένα έργο για δύο ηθοποιούς και ήταν πολύ μεγάλο πράγμα. Ξαφνικά, ένας ηθοποιός που τελείωσε το 9, αρχές του 11, να πρωταγωνιστεί με την Βλαντή στο θέατρο Χώρα. Και γι' αυτό το λόγο κατέβηκα στην Αθήνα. Μάλιστα, είχα κατέβει και με την άδεια απολύσεως του στρατού. Κάναμε πρόβες με τον Χρήστο τον Καρχαδάκη, σκηνοθέτη, και συμπαραγωγή θέατρο Χώρα Λυκιαρδόπουλος με το Διπεθέ Κέρκυρας. Και δύο εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα, το Διπεθέ Κέρκυρας δεν μπόρεσε να μας κάνει πρόσληψη λόγω Καλλικράτη, ήταν ένα μέτρο τότε στην Ελλάδα. Ναι. Και κυρώθηκε η παραγωγή. Α, και έμεινε σε βυξίλου κρεμάμενος. Τελείως όμως. Όπου δηλαδή λες, κατεβαίνω με δουλειά και wow, και είναι και δουλειά. Και εκεί είναι που λέει η μανούλα, και εκεί είναι που λέει η μαμά ξέρει, που σου έλεγε βρες λεφτά να κάνεις τη δουλειά. Να σου πω κάτι, οι γονείς μου ήταν έτσι, μέχρι να με δουν να παίζω, ψυχώς. Μετά αλλάξανε. Ωραία. Αυτό είναι το ευχάριστο βέβαιος, έτσι, και όταν υπάρχει αυτή η στήριξη εκεί. Ναι, όχι, δεν έχω παράπονο. Γενικά, αυτές έτσι οι δυσκολίες, αυτά τα εμπόδια που βρίσκονται στον δρόμο καμιά φορά, σε κάνουν έτσι πιο δυνατό, σε απογοητεύουν, σε ενθαρρύνουν να δώσεις... Σε κάνουν πιο επιφυλακτικό. Δηλαδή, πλέον κλείνω μια δουλειά και δεν την ανακοινώνω. Άμα δεν πέσουν υπογραφές, άμα δεν ξεκινήσουν πρόβες, άμα δεν μπει το νερό στα βλάκι πραγματικά. Δηλαδή, δεν είναι ούτε η μόνη δουλειά που μου ακυρώθηκε τα Χάρτινα Λουλούδια. Έχουν ακυρωθεί πολλές δουλειές και από τηλεοπτικά και από κινηματογραφικά και από... Γι' αυτό δεν μιλάς μέχρι να ξεκινήσεις. Ναι. Η αλήθεια είναι σε αυτό είμαι πραγματικά επιφυλακτικός. Ή ακούω και τώρα ακόμα υπάρχουν κάποια πράγματα στον αέρα και αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αυτό. Δεν επιβεβαιώνω τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μάλιστα. Την επιτυχία την αναζητείς, την κυνηγάς? Φυσικά. Η επιτυχία σε ποιο πλαίσιο όμως είναι το θέμα. Είναι πώς την προσδιορίζει ο καθένας. Ακριβώς αυτό. Ναι. Ναι. Εσύ πώς την προσδιορίζεις? Θες να είσαι επιτυχημένος, θες να κάνεις δουλειές καλές, όπου να σε εκφράζουν, να έχουν απήχηση στον κόσμο, να σε αποδέχονται μέσα στον κύκλο οι συνεργάτες σου, οι συνάδελφοι. Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Να βγάλεις λεφτά, ποιος δεν θέλει. Λοιπόν. Να έχει την υγειά. Ναι, αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, το τι αφήνεις για να έχεις όλα αυτά είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Ναι. Ζήλεψες ρόλους? Βεβαίως. Ναι. Ζήλεψες με την έννοια ότι ήθελες να έχεις εσύ, ας πούμε, εκείνο το ρόλο ενώ έχεις κάποιον άλλον, ή ζήλεψες ρόλο που θέλεις να τον υποδηθείς επί σκηνής? Όλα. Όλα. Τι να σου πω. Εννοείται. Και από ταινίες, κυρίως σε ταινίες, σε παραστάσεις, σε ρόλους που ονειρεύεσαι. Αλλά έχω ευλογηθεί και έχω παίξει και ρόλους που έχω ονειρευτεί. Εδώ στην Κυπριακή, στα Κυπριακά τέλος πάντων, λαλούμε για την Πελάρα. Η Πελάρα είναι, ξέρεις, η τρέλα. Τρέλα, ναι. Η Πελάρα του καλλιτέχνη. Ναι. Δική σου, λοιπόν, τρέλα ποια είναι? Με ποια έννοια όμως το λες? Με την καλή την έννοια. Ναι. Τι είναι με τρέλα του καλλιτέχνη όμως? Ναι, κάθε καλλιτέχνης λένε ότι έχουμε μια πελάρα. Δηλαδή δεν είμαστε και όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Μπορεί πολλές φορές, ας πούμε, να κάνουμε πράγματα, όχι γιατί ο κόσμος περιμένει από εμάς να τα κάνουμε, αλλά τα κάνουμε γιατί έτσι είναι η καλλιτεχνική μας φύση. Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχω ένα χαρακτηριστικό σαν άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει να αισθάνομαι ότι καταπιέζομαι και ότι δεν κάνω αυτό που θέλω.
μπορείς να πεις ότι αυτή είναι η πελάρα μου. Άμα νιώσω ότι κάτι πάει στραβά και θα μιλήσω και θα φανεί στο πρόσωπό μου. Δηλαδή, δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάνουν δημόσιες σχέσεις για να τα έχουν καλά, γιατί δεν μπορώ. Ναι. Δηλαδή, αυτό ίσως, τι να σου πω, ότι ό,τι μου συμβαίνει, είμαι ανοιχτό βιβλίο σε αυτό, στα πάντα. Σε συμπαθώ, έχει καλός. Δεν σε συμπαθώ, δεν κρύβεται. Mm. Ναι, αλλά οι δημόσιες σχέσεις δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στη δική σας τη δουλειά. Γι' αυτό σε αποφεύγω. Γι' αυτό. Δεν είμαι και καλύτερος αυτά. Ναι, άλιστα. Ποιους ρόλους μέχρι στιγμής ή ποιους σταθμούς ξεχωρίζεις στη μέχρι τώρα πορεία σου? Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Πολύ. Κοίτα. Η πιο σημαντική μου δουλειά για μένα είναι ο εραστής του Πίντερ, τον οποίο τον σκηνοθέτησα και έπαιζε και ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και χαίρομαι πολύ ότι μου βγήκε. Γιατί όταν έχεις την εποπτεία και της σκηνοθεσίας αλλά και της ερμηνείας της δικιάς σου αλλά και της συναδέλφου σου, είναι βασικά ένα έργο για δύο ηθοποιούς, τρεις, υπάρχει και ένας μικρός ρόλος ο οποίος ήταν ένα. Ήταν ένας guest ηθοποιός που έρχονταν από το κοινό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρεις να παίξεις σε πολλαπλά επίπεδα. Ενώ ως σκηνοθέτης, ως ηθοποιός κτλ. Αυτό για μένα είναι το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα, ο Μπράντον που είχα παίξει στη Θηλιά είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι αγαπημένος. Τι να σου πω, τηλεοπτικά μου άρεσε ο ρόλος του Χρήστου που είχα κάνει στη Δικαίωση, φυσικά, πάρα πολύ. Και του Δαμιανού στις 8 λέξεις. Δεν μπορώ να σου ξεχωρίσω. Ο Τζόρτς που κάνω τώρα στην μικρή μας πόλη, δεν ξέρω, τους αγαπάω όλους τους ρόλους. Δεν το βλέπεις ξερά, στεγνά, ότι okay, είναι η δουλειά μου, θα κάνω αυτό το χειρόλο που μου ανέθεσε ο σκηνοθέτης. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Προσπαθώ, γιατί η δουλειά μας είναι και πρέπει να ζήσουμε από αυτό. Αλλά άμα κάτι δεν με τραβάει, δεν μπορώ να νιώσω αυτό που σου είπα πριν άνετα, θα πω όχι. Έχω πει όχι και σε τηλεοπτικές δουλειές και σε θεατρικές δουλειές και με χρήματα και που είχαν και επιτυχία που παίξαν άλλοι συνάδελφοι. Αλλά άμα εμένα κάτι με χαλάει στη συνεργασία, στο κλίμα, στα οικονομικά, στη συνθήκη, στο χρόνο, κάτι άμα δεν μπορώ να. Με τους ρόλους ταυτίζεσαι. Δηλαδή, σε επηρεάζουν ψυχοσυναισθηματικά κάποιοι ρόλοι? Ξέρεις τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να σου πω ότι ταυτίζομαι, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν εμπλέκομαι. Mm. Δηλαδή, όταν έχεις να προσεγγίσεις ένα ρόλο, τον φέρεις καθημερινά. Όταν κοιμάσαι, όταν ξυπνάς, όταν τρως, που λέει ο λόγος και όταν κάνεις έρωτα ακόμα. Είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου και δουλεύει. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι όταν έπαιζα τον Μπράντον, ξαφνικά έβλεπα τους ανθρώπους και ήθελα να σκοτώσω και να κάνω το τέλειο έγκλημα. Ή Λεωνάρντο, Αντιγκιούρια και δώσε. δεν είναι έτσι, όχι. Αλλά εκείνη την περίοδο υπάρχει ένα φίλτρο μέσα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ και ζω που έχει τα χαρακτηριστικά του ρόλου. Παίρνανε πράγματα. Με τον Δημήτρη θα ήσουν φίλος. Ποιον Δημήτρη? Τον Δημήτρη Κουτζαμάνη. Είμαστε φίλοι. Ναι. Τα πάμε καλά. Δόξα τω, άμα δεν τα πηγαίναμε καλά, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις για να πεις κάποιον φίλο? Δεν λέω εύκολα τους ανθρώπους ότι είναι φίλοι μου. Και σε αυτό πιστεύω ευθύνεται ότι η κολλητή μου είναι αυτή που είναι από το σχολείο και από το πανεπιστήμιο κατά βάση. Δηλαδή, μεγαλώσαμε μαζί, περάσαμε πολλά μαζί και έχω νιώσει ότι αυτή είναι η φίλη μου. Είναι ο Γιάννης, είναι ο Γιαννάκης, ο Άλκης. Δεν είναι ο Νικολάκης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, είναι οι φίλοι μου με τους οποίους μεγαλώσαμε, έχουμε μοιραστεί πράγματα. Αυτό. Από εκεί και πέρα, μ' αρέσει να συναντώ καινούριους ανθρώπους και να εμπλέκομαι μαζί τους και να πηγαίνουμε παρακάτω και να χτίζουμε καινούριες εμπειρίες. Και όταν αυτό το πράγμα φέρει ένα δέσιμο, ναι, γίνομαστε φίλοι. Αλλιώς είμαστε παρέες. Στιγμές. Στιγμές αυτό. Υπομονή έχεις? Ξέρεις τι, τα παλιότερα θα σου λέγα ότι δεν έχω καθόλου υπομονή, αλλά δεν νομίζω πλέον έχω. Ναι. Και δεν μου αρέσει, αλλά την έχω ασκήσει την άτιμη. Ναι. Είναι εντάξει. Αυτό έρχεται με τον καιρό. Ναι. Καμιά φορά όσο είσαι πιο μικρός είσαι ανυπόμονος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Απλά με τα χαστούκια που τρως στην καθημερινότητα κτλ. Ναι, έχω αποκτήσει υπομονή. Τι σε κάνει χαρούμενο, τι σου δίνει χαρά? Πολλά πράγματα.
Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ένα νόστιμο φαγητό, μια ωραία μουσική, μια ωραία ταινία ή σειρά, μια ωραία βόλτα. Ωραία θερμοκρασία να υπάρχει τριγύρω. Μια αγκαλιά. Τα πάντα. Ναι. Σχεδόν. Πες μου τι σου αρέσει στην Κύπρο, δηλαδή από όλα όσα έχεις ζήσει, δει μέχρι στιγμής, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Το χαλούμι. Το χαλούμι. Σε φταλιά, μάλιστα. Το φαγητού. Το φαγητού. Περισσότερο. Το φαγητού. Χαλούμι με πατήχα δοκίμασες. Τι είναι η πατήχα. Το καρπούζι. Έχω δοκιμάσει, αλλά δεν μ' αρέσει. Όπως και δεν μ' αρέσει στην Ελλάδα που το τρώνε με φέτα. Ναι. Αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικού γούστου. Εμένα, δηλαδή, όταν είναι γλυκό το καρπούζι, είναι τόσο νόστιμο, λέω, γιατί να βάλω το αλμυρό. Είναι και γλυκά τζις, οπότε... Είναι όπως και στην Ελλάδα με τη φέτα. Ναι, ναι, δηλαδή, γιατί να το βάλεις το αλμυρό και το γλυκό. Σε πολλούς αρέσει. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Ας πούμε, δεν είσαι του sweet and sour. Εντάξει, τώρα, αν πας για κινέζικο, θα φας. Ναι, γιατί επειδή ας πούμε αλμυρό γλυκό, ξινό γλυκό το ίδιο κάπως. Θα φας, ρε παιδί μου. Αλλά, τώρα στο καρπούζι δεν ξέρω, μου αρέσει το καρπούζι τόσο πολύ που δεν θέλω να το. Τι δεν σου αρέσει στην Κύπρο. Τι δεν μ' αρέσει στην Κύπρο. Που δεν περπατάνε οι άνθρωποι. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Και νομίζω ότι αυτό έχει οδηγήσει και σε μια εσωστρέφεια λίγο στην ενέργεια που υπάρχει τριγύρω. Επειδή αισθάνομαι ότι δεν βλέπονται οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητα συνέχεια που είναι, δεν λες καλημέρα. Πουθενά. Ναι, δηλαδή, εγώ πήγαινα, θυμάμαι, γυμναστήριο όταν είχα πρωτοέρθει στην Κύπρο, με τα πόδια πήγαινα και δεν συναντούσα άνθρωπο. Και με ρωτάει ο γυμναστής, από πού έρχεσαι. Λέω, εδώ είναι τρία τετράγωνα. Πιο κάτω. Α, ναι. Λέει, το αυτοκίνητο σου που το έχεις. Λέω, ποιο αυτοκίνητο μου να έχω, ρε παιδιά, λέω, για τα τρία τετράγωνα. Ναι, αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Αν θα μείνεις λίγο ακόμα καιρό, δεν θα περπατάς ούτε εσύ. Στο λέω εκ πείρας. Λες, ε. Ναι. Γιατί είναι πολύ ωραίο το περπάτημα. Ναι. Παρόλο που έχει πολύ ωραίους τόπους για περπάτημα, σε παρασέρνει το κύμα που λένε. Πες μου τρεις αριθμούς από το 1 στο 35. 33. 33. Για ποιο πράγμα ή γιατί έχεις μετανιώσει περισσότερο. Έλατε. Γενικώς μετανιώνεις για πράγματα που κάνεις. Γενικώς όχι. Όχι. Και ο λόγος ξέρεις ποιος είναι, ότι κάπου βγάζει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Δεύτερο αριθμό. Δύο. Το δύο. Ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φόβος. Μεγαλύτερος μου φόβος. Να αρρωστήσω. Να αρρωστήσεις. Δεν τα πας καλά με αυτά. Όχι καθόλου. Δηλαδή, αν σου λέγανε να παίξεις σε μια ιατρική σειρά και να είσαι ο ασθενής που είναι από πάνω σε όλη την έχω παίξει τέτοια. Δεν είναι εκεί το. Δεν είναι εκεί. Στο φανταστικό δεν πειράζει. Στο πραγματικό είναι. Υπάρχει μια ασφάλεια. Στην πραγματική ζωή είναι το πρόβλημα. Πλάκα κάνεις τώρα να πας σε έναν γιατρό και να. Άσε με. Ή για τους δικούς σου ανθρώπους. Τρίτη ερώτηση και τελευταία. Τρίτο αριθμό. Ναι, τα γενέθλια μου 8. Στα γενέθλια μου λέω 8. 8. Ποια θεωρείς ως την πιο υπερεκτιμημένη αρετή. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Υπερεκτιμημένη. Αλλά να είναι αρετή. Ναι. Αλλά να τη δίνουμε περισσότερη σημασία από όσοι τη αξίζει ενδεχομένως ή να την εκτιμούμε περισσότερο από όσο... Νομίζω η ομορφιά. Η ομορφιά με τα πρότυπα, τα αρχαιοελληνικά. Αυτό. Με αυτήν την έννοια, ναι. Με τη ματαιοδοξία συναντηθήκατε ποτέ. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί. Δεν ξέρω. Αλλά δεν έχετε συστηθεί. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν αγωνιά. Μπορεί αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη Κουτζαμάνη, θα φέρουμε τώρα τον Κωνσταντίνο Ιάσονο στο στούντιο. Ναι. Γιατί είναι η ώρα για το 3-6. Το what? 3-6. 3-6. Ναι. Τι είναι το 3-6. Θα μάθεις τώρα. Okay.